Ομήρου Ηλιάς. Μετάφραση Δημήτρης Μαρονίτης. Ραψοδία Σίγμα. Ερμηνεία Ελένη Κοκκίδου. Σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννης Καλαβριανός. Ζωντανή ηχογράφηση από την αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου στις 17 Φεβρουαρίου 2011. Όσο εκείνοι μάχονταν, φλόγα που λαμπαδιάζει, ήρθε με μήνυμα ο αντίλοχος στον Αχιλλέα Δρομαίος. Τον βρήκε εκεί στα ορθόκερα πλοία μπροστά, να συλλογάται ο νους του συντελεσμένα πράγματα, όπου βαρύθιμος μονολογούσε στη γενναία καρδιά του. Αλίμονο, τι τρέχει πάλι και τον κάμπο αφήνοντας οι μακρομάλιδες αργίτες στα πλοία στριμώχνονται θορυβημένοι. Μη συντελέσουν οι θεοί όσα φρικτά της μοίρας μου είναι γραμμένα, που κάποτε η μάνα μου τα εξήγησε λέγοντας πως εν όσο ζω ο άριστος των μυρμιδώνων από τον τρόον το χέρι θα στερηθεί το φως του ήλιου. Όμως το αισθάνομαι, είναι νεκρός του Μενητίου ο γενναίος γιος αλήγιστος. Κι ας είχα παραγγείλει μόλις τον τρώον τη φωτιά αποθήσει, στα πλοία πίσω να γυρίσει, να μην ανοίξει αγώνα με τον Έκτορα. Όσο με αυτά βασάνιζε το νου και την καρδιά του, πρόφτασε ο γιος του ξακουσμένου Νέστορα, χύνοντας μαύρο δάκρυ το φοβερό του μήνυμα να πει. Ασήκωτο μου πέφτει του Πηλέα γε το νέο που θα ακούσεις. Ας ήταν να μην είχε γίνει. Ο Πάτροκλος είναι νεκρός. Κοίτε Πάτροκλος νέκιος. Δε δι αμφιμάχονται γυμνού. Γύρω από το γυμνό του σώμα ανταγωνίζονται Τρώες και Αχαιοί. Τα όπλα του τα φόρεσε ο κορυφαίολος Έκτορ. Είπε ο αντίλοχος. Και ο πόνος μαύρο σύννεφο τον Αχιλλέα κάλυψε. Χούφτωσε στάχτη με τα δυο του χέρια και στο κεφάλι του τη ρίχνει, το όμορφο πρόσωπο ασχημίζοντας. Βρώμικη τέφρα κάθισε στον άψογο χιτώνα και αυτός μακρύς φαρδής τη σκόνη τεντωμένος τραβούσε με τα χέρια του, μαδούσε τα ωραία μαλλιά του. Συνάμα οι παρακόρες που ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος τις είχαν πιάσει εχμάλωτες σέρνουν φωνή μεγάλη, τις έσφαζε ο καημός και αυτές χυμούν έξω από τις πότες, τρέχουν ολόγυρα στο γάβρο Αχιλλέα, όλες μαζί στιθοκοπιούνται, λύθηκαν τα μέλη τους. Αντίκρι ο αντίλοχος οφείρονταν θρηνώντας. Το χέρι του Αχιλλέα κρατούσε, είχε το φόβο μήπως και κόψει το λαιμό του με το σίδηρο. Άγρια βογκούσε η περήφανη καρδιά του και έβαζε μια κραυγή τρομακτική. Την άκουσε η σεμνή του μάνα στα βάθη του πελάγου καθισμένη.
πλάι στο γέροντα πατέρα της και ξέσπασε σε κοκκιτό. Μαζεύτηκαν τότε τριγύρω οι θείες νηριίδες, όσες στα βάθη της θαλάσσης έμεναν. Ήταν εκεί η Γλαύκη, η Θάλια, η Κυμωδόκη, Νησέη, Σπιό, Θόη, Αλίη, με μεγάλα μάτια, η Κυμωθόη και η Ακταίη, Λιμνόρια, Μελίτη, Ήερα, Αγάβη, Αμφιθόη, Δωτή, Πρωτό, η Φέρουσα και η Δυναμένη, Δεξαμενή, Πανόπη, η Αγακλητή Γαλάτια, η Νημερτής, η Αψευδής, η Καλιάνασα. Ήταν εκεί η Κλιμένη, η Άνυρα, η Άνασα, η Μέρα, η Ορίθια, η Καλλιπλόκαμη Αμάθεια και άλλες ακόμα νηρίδες όσες στα βάθη του πελάγου κατοικούν. Γέμισε η κάτασπη σπηλιά και όλες μαζί τα στήθη τους χτυπούν. Η Θέτης άνοιξε πρώτη το θρήνο. Ακούστε με, αδερφικές μου νηρίδες, όλες θέλω να μάθετε τον πόνο της καρδιάς μου. Άμυρη μάνα εγώ, που πικρογέννησα ένα γιο, άψογο παλικάρι, δυνατό, ήρωα, ασύγκριτο. Κι όταν σαν τρυφερό κλονάρι πήγε να ψηλώνει, εγώ που τον ανάστησα σαν δέντρο θαλερό στην άκρη του περιβολιού, τον έστειλα με πλοία αμφίκυρτα πέρα στο ήλιο να πολεμήσει με τους Τρώες. Μα τώρα πια άλλη φορά δεν θα τον σφίξω στην αγκάλι μου, γυρίζοντας στο σπίτι του πατέρα του. Όσο ακόμα ζει και βλέπει ηλίου φως, πονά και βασανίζεται, και εγώ δεν έγινε πηγαίνοντας να του παρασταθώ. Θα πάω όμως τώρα να δω τα αγόρι μου, να μάθω την πικρή του συμφορά, παρότι παραμένει απόλεμος. Είπε και αφήνει τη σπηλιά. Μαζί της πήγαιναν κι άλλες βουρκωμένες. Άνοιγε γύρω τους της θάλασσας το κύμα. Έφτασαν γρήγορα στη Σέφορη Στρία, στα μέρη όπου αναδύονταν η μία μετά την άλλη στην ακτή. Εκεί που τα πυκνά πλοία των Μυρμιδόνων έστεκαν τραβηγμένα στον Αχιλλέα γύρω που βαριά βουγκούσε. Πλάι του στάθηκε η σεβαστή του μάνα, βγάζοντας δυνατή κραυγή. Παίρνει μετά στα δυο της χέρια του γιού του στο κεφάλι, θρυνεί και οδύρεται, μιλώντας με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Αγόρι μου, τι κλαις? Ποιο πένθος φάζει την καρδιά σου? Μίλα μου καθαρά, μην κρύβεσαι, αφού ο Δίας έχει συντελέσει όσα πιο πριν ευχήθηκες υψώνοντας τα χέρια. Όλοι οι γη των Αχαιών να στριμωχτούν ζητούσες στον καραβιόν της Πρύμνες και στερημένοι από σένα να πάθουν φοβερή ζημιά. Βαριά στενάζοντας της αποκρίθηκε ο Κύποδος, ο Αχιλλέας. Μάνα, σωστά, ο Όλυμπος έχει τα πάντα συντελέσει, ποιο όμως το όφελος? Χάθηκε ο Πάτροκλος, ο πιο ακριβός μου φίλος, που τον λογάριαζα από όλους τους συντρόφους πιο πολύ, όσο τον εαυτό μου, τη ζωή μου. Τώρα τον έχασα. Ο Έκτορας τον σκότωσε, τον έγδισε από πελώρια ωραία όπλα, θαυμαστά, αυτά που οι θεοί πρόσφεραν στον Πηλαία, τη μέρα εκείνη που σ' οδήγησαν στην κλίνη ενός θνητού. Μακάρι τότε να είχες μείνει με τις θαλασσινές θεές, να έπαιρνε τέρι στο κρεβάτι του Πηλέας άλλη θνητή γυναίκα. Τώρα σε σένα, πένθος αμέτρητο, θα σε χτυπήσει όταν θα σβήσει ο γιος σου, που πια δεν θα τον δεις να τον υποδεχθείς άλλη φορά στο γυρισμό του, γιατί κι εγώ
Το νιώθω μέσα μου, δεν θέλω πια να ζω σε αυτόν τον κόσμο. Αν πρώτα ο Έκτορας από το δόρυ το δικό μου χτυπημένος δεν χάσει τη ζωή του, πληρώνοντας το τίμημα που σκύλευσε τον Πάτροκλο του Μενητίου το γιο. Πήρε το λόγο πάλι η Θέτης βουρκωμένη. Ο κύμωρο παιδί, οι μέρες οι δικές σου λιγοστεύουν με αυτά που λες, αφού του Έκτορα ο χαμός θα φέρει το δικό σου τέλος. Της αποκρίθηκε ο Αχιλλέας παθιασμένος. Εδώ και τώρα ας πεθάνω. Αφού δεν μπόρεσα το φίλο μου μπροστά στο θάνατο να τον γλιτώσω, που χάθηκε μακριά από την πατρική μας γη, και εγώ δεν βρέθηκα κοντά τον όλεθρό του να αποτρέψω. Τώρα πια δεν γυρίζω στη γλυκιά πατρίδα, αφού δεν έγινα μήτε στον Πάτροκλο σωτήριο φως, ούτε στους άλλους μου συντρόφους, που τόσοι χάθηκαν. Θύματα του μεγάλου Έκτορα, και εγώ να κάθομαι εδώ στα πλοία, βάρος της γης, εγώ που άλλος από τους χαλκοχίτονες αργίτες στη μάχη δεν με φτάνει. Στις αγοράς στη σύναξη υπάρχουν κι άλλοι πιο καλοί. Ας ήταν η διχόνοια να σβήνε ανθρώπους και θεούς, και η ανυποχώρητη οργή που ακόμα και τον φρόνιμο αγριεύει, από το μέλι πιο γλυκιά μέσα στον άνθρωπο σταλάζει και σαν καπνός στα στήθη του φουντώνει και ανεβαίνει. Σε τέτοιο τώρα αλόγιστο θυμό Αγαμέμνων με έσπρωξε ο πρώτος ηγεμόνας του στρατού. Όμως τα περασμένα ξεχασμένα, μόλο που μας επότισαν φαρμάκι, γιατί είναι ανάγκη το θυμό μας να δαμάσουμε. Αλλά θα πάω τώρα αυτόν που αφάνισε το φίλο της ζωής μου να πετύχω, τον Έκτορα. Όσο για το δικό μου θάνατο, θα τον υποδεχθώ όποτε ο Δίας τον ορίσει και οι άλλοι αθάνατοι θεοί. Ούτε ο ασύγκριτος εκείνος Ηρακλής δεν ξέφυγε τη μοίρα του θανάτου, μόλο που τόσο τον αγάπησε ο Δίας, γιος του Κρόνου, κι όμως τον δάμασε κι αυτόν τον πεπρωμένο. Και η φοβερή οργή της Ήρας. Έτσι κι εγώ. Αν είναι τέτοιο το γραφτό μου, όταν με βγει ο θάνατος θα πέσω. Πρώτα όμως θέλω να κερδίσω μια μεγάλη δόξα. Κάποιες τροάδες και βαθύκολπες γυναίκες, δαρδανίδες. Θέλω μια μέρα να τις δω και με τα δυο τους χέρια το δάκρυ να σφουγγίζουν στα παλά τους μάγουλα, να στείνουν μυρολόι πικρό. Θα καταλάβουν τότε πως είχα λείψει για καιρό από το πεδίο της μάχης. Λοιπόν, όσοι κι αν είναι μάνα η αγάπη σου, μη με κρατάς έξω από τον πόλεμο. Δεν θα με πείσεις. Ανταποκρίθηκε ωραία θεά η Θέτης. Ναι γιέ μου, δίκαια και σωστά τα λόγια σου. Πρέπει τους καταπονημένους σου συντρόφους από τον άγριο χαλασμό να σώσεις. Όμως τα ωραία σου όπλα, χάλκινα και απαστράπτοντα, οι Τρώες τα κρατούν. Στους ώμους τα φορεί και καμαρώνει ο κορυφαίολος Έκτορ. Μόνο δεν βλέπω να τα χαίρεται πολύ κι αυτός. Είναι κοντά κι ο φόνος ο δικός του. Όμως εσύ μη βιάζεσαι στου Άρη το θανατικό να μπεις, προτού με δουν τα μάτια σου να φτάνω πάλι εδώ. Αύριο χαράματα γυρίζοντας, μόλις ο ήλιος ανατείλει, θα φέρω πανοπλία ωραία, έργο βασιλικό του Υφαίστου. Έτσι μιλώντας άφησε παράμερα το γιο της και στράφηκε προς τις θαλασσινές της αδερφές. Καταδυθείτε τώρα στον ανοιχτό κόρφο της θάλασσας να δείτε τον ενάλιο γέροντα στο πατρικό παλάτι τα πάντα να του πείτε. Εγώ ψηλά στον Όλυμπο ανεβαίνω να βρω τον Υφαίστο τεχνίτη ασύγκριτο, αν ίσως και δεχθεί να δώσει όπλα περίλαμπρα και φημισμένα για το γιο μου, είπε. Και αυτές βυθίστηκαν ευθύς κάτω από τη θάλασσα στο κύμα, ενώ ο Θέτης, η ωραία θεά, τραβούσε για τον Όλυμπο να φέρει στον αγαπημένο γιο της πανοπλία περίφημη. Εκείνη πήρε δρόμο για τον Όλυμπο.
μεταξύ, οι Αχαιοί με φοβερό αλαλίτο, από τον Αντρόφωνο Έκτορα κυνηγημένοι έφευγαν, φτάνοντας τα πλοία τους ως πέρα τον Ελίσποντο. Και δεν κατόρθωναν οι Αχαιοί οπλισμένοι τον Πάτροκλο εταίρο του Αχιλλέα έξω από τις βολές νεκρό να τον τραβήξουν. Ξανά και από κοντά χυμούσαν. Πλήθος πεζεί, το υπηκό, ο Έκτορας, ο γιος του Πριάμου, σαν φλόγα ξαναμένος, που τρεις φορές από τα πόδια τράβηξε το κουφάρι και προς τα πίσω παθιασμένος τόσερνε ο γάβρος Έκτορας, κραυγάζοντας τους Τρώες να συντρέξουν. Αλλά και οι δύο Αίαντες, με όλου τους την παλικαριά, ισάριθμες φορές κι αυτοί, με δύναμη τον έσπρωχναν από το σώμα του νεκρού. Εκείνος όμως σταθερός, πιστός στη δύναμή του, πότε πηδούσε μέσα στην ταραχή της μάχης, άλλοτε πάλι στέκονταν άγρια φωνάζοντας, όμως δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω. Πόσα άγρα βλυβοσκή, λιοντάρι αγριεμένο που το σφίξε η πείνα, δεν κατορθώνουν να το διώξουν από βόδι χτυπημένο. Έτσι και οι δύο οπλισμένοι Αίαντες δεν είχαν άλλη δύναμη να κάνουν πέρα τον Πριαμίδη Έκτορα από το σώμα του νεκρού, που θα το τράβαγε κερδίζοντας δόξα αμέτρητη, αν στου Πηλέα το γιο η οκύποδη Ήρης, γρήγορη σαν τον άνεμο, δεν είχε φτάσει τρέχοντας με μήνυμα να αρματωθεί. Την είχε στείλει η Ήρα από το Δία κρυφά και από τους άλλους αθανάτους. Πλάι του στάθηκε, μιλώντας με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Ορθώς σου, του Πηλέα, γε, που σε φοβούνται όλοι και σε τρέμουν, τον Πάτροκλο υπερασπίσου. Άγρια μάχη στήθηκε για χάρη του στα πλοία μπροστά, σφάζονται μεταξύ τους για το σώμα του. Οι Αχαιοί πώς να το σώσουν, οι Τρώες χυμούν να το τραβήξουν στην ανεμοδαρμένη Τρία. Πρώτος ο Έκτορας περήφανος λύσαξε να το σύρει, κι όλας φαντάζεται να κόβει το κεφάλι από τον τρυφερό λαιμό για να τον πήξει σε παλούκι. Γι' αυτό σου λέω, σήκω, μη σέρνεσαι στο χώμα. Τη φρίκη συλλογή σου αν γίνει ο Πάτροκλος στα τροϊκά σκυλιά παίγνει ολίας. Δικό σου το όνειδος αν ο νεκρός επιστραφεί ατιμασμένος. Ευθύσης αποκρίθηκε ο Κύποδος, ο Αχιλλέας: «Ήρης θεά, ποιος ο θεός που σε έστειλε με αυτό το μήνυμα σε μένα?» Ανταποκρίθηκε η Οκύποδη Ήρης, γρήγορη σαν τον άνεμο: «Η Ήρα με έστειλε, η σεβαστή ομόκληνη του Δία. Ούτε ο υψίζυγος του Κρόνου γιος το ξέρει, μήτε κι άλλος κανείς από τους αθανάτους που κατοικούν στο χιονισμένο Όλυμπο.» Πήρε ξανά το λόγο ο Αχιλλέας λέγοντας: «Πώς το φαντάζεσαι να μπω στη μάχη? Τα όπλα μου εκείνοι τα κρατούν. Και η μάνα μου δεν μ' άφησε να αρματωθώ πριν τη δουν τα μάτια μου να φτάνει εδώ. Έδωσε υπόσχεση πως θα μου φέρει από τον ύφεστο ωραία πανοπλία. Προς το παρόν δεν βλέπω πιανού τα τιμημένα όπλα θα φορούσα πέρα από το σάκος του τελαμόνιου Αίαντα. Αλλά κι αυτός φαντάζομαι θα σφύγει με τους πρώτους, πως θα σκοτώνει κάποιους με το δόρυ γύρω στο σώμα του νεκρού Πατρόκλου.» Ο Κύποδη τότε, η Ήρης, γρήγορη σαν τον άνεμο, μίλησε πάλι: «Ω ναι, το ξέρουμε κι εμείς πως σου κρατούν αυτή τα ωραία σου όπλα. Παρόλα αυτά, έτσι όπως είσαι στους Τρώες φανερός σου, πάνω στο χαντάκι, ίσως να δίαζαν αυτοί μπροστά σου τη μάχη παρατώντας. Οπότε οι γη των Αχαιών, πολεμιστές βασανισμένοι, για λίγο θα ανασάνουν. Κάνει καλό στον πόλεμο κι η λίγη ανάσα», είπε και εξαφανίστηκε η Οκύποδη Ήρης. Ευθύς πετιέται ο Αχιλλέας πάνω, ο φιλητός του Δία. Συνάμα η Αθηνά περνά στους στιβαρούς του ώμου στην κροσωτή Αιγίδα, την κεφαλή του στεφανώνει με χρυσή νεφέλη, φλόγησε η φωτιά λαμποκοπώντας πάνω του. Πως σε μια πόλη φτάνει καπνός ψηλά στον ουρανό από νησί απόμακρο που το έχουν
οι εχθροί κυκλώσει πολεμώντας, οι άλλοι αμήνονται σκληρά όσο βαστάει ακόμα η μέρα πάνω στο κάστρο τους. Όταν ωστόσο πέσει ο ήλιος, σηκώνουν τότε αμέτρητες φωτιές που η λάμψη τους πηδά ψηλά για να τη δουν οι γείτονες. Μήπως και φτάσουν με καράβια και το κακό αποτρέψουν. Παρόμοια λάμψη ανέβαινε από το Αχιλλέα το κεφάλι. Στη Τάφρο πάνω στήθηκε, σε κάποια απόσταση από το τείχος και από τους Αχαιούς. Στο νου του φύλαγε τη φρόνιμη εντολή της μάνας του. Εκεί, στημένος, άγρια φώναξε. Πιο πέρα η Αθηνά Παλάδα βγάζει και εκείνη δυνατή κραυγή. Φόβος και τρόμος έλουσε τους Τρώες. Πώς ξεχωρίζεις τον Αχό όταν βαράει σάλπιγγα ψηλά σε κάστρο που το κυκλώσαν οι εχθροί αιμοβόροι? Έτσι ξεχώρισε του Αχιλλέα το κράξιμο. Και αυτοί, ακούγοντας τη χάλκινη φωνή, έπαθαν όλοι ταραχή μεγάλη. Αλλά και τα καλύτριχα άλογα της άμαξές τους πισωγύρισαν, γιατί ψυχανεμίστηκαν τον κίνδυνο. Ο Αχιλλέας, θείος, έσυρε τότε τρεις φορές πάνω από το χαντάκι δυνατή κραυγή, και τρεις φορές οι Τρώες και οι φημισμένοι σύμμαχοι τα χάνουν. Όπου σκοτώθηκαν 12 άριστοι πολεμιστές από τα δικά τους δόρατα και τα άρματά τους. Στο μεταξύ, οι Αχαιοί συγκινημένοι τραβούν τον Πάτροκλο από τις βολές και τον απόθεσαν σε κλίνη, όπου οι εταίροι έστησαν γύρω του μυρολόι. Από κοντά και ο Αχιλλέας, χύνοντας δάκρυα θερμά, μπροστά του βλέποντας τον πιο καλό του φίλο σπαραγμένο από τον φωνικό χαλκό, να κοίταται σε ένα φορείο. Αυτόν που ο ίδιος ξεπροβόδησε με άλογα και άρματα στον πόλεμο, μα δεν τον υποδέχτηκε στο γυρισμό. Τότε και η Ήρα, η δεσποσίνη με μεγάλα μάτια, τον ήλιο τον ακάματο τον διώχνει με το ζόρι προς τις ροές του ωκεανού. Έδισε ο ήλιος και οι γενναίοι αργίτες κόβουν τις μάχες στον αγώνα, σταμάτησαν τον άγριο πόλεμο. Οι Τρώες, συνάμα, αποχωρούν από τη φοβερή σφαγή, λύνοντας άλογα και αμάξια, και αμέσως συγκαλούν συνέλευση, δίχως καν να σκεφτούν το δείπνο τους. Όρθιοι όλοι έμειναν στη σύναξη, κανένας δεν τολμούσε να καθίσει, όλους τους είχε καθυλώσει ο τρόμος, τον Αχιλλέα βλέποντας μπροστά τους, κι ας είχε τραβήχτει ημέρες πολλές από την αγωνία της μάχης. Τότε τον λόγο πήρε ο Πολυδάμας, αγορεύοντας, γιος συνετός του Πάνθου, ο μόνος που ήξερε μελούμενα και περασμένα, και ήταν του Έκτορα σύντροφος κολλητός, γιατί είχαν γεννηθεί κι οι δυο μέσα στην ίδια νύχτα. Όπου ξεχώριζε στους λόγους, νικούσε και στο δόρυ, και με διάθεση καλή τους είπε, αγορεύοντας: «Φίλοι, σκεφτείτε το καλά. Εγώ προτείνω τώρα στην πόλη μέσα να γυρίσουμε. Μην περιμένουμε στα πλοία πλάι να μας βρει η Θεία Αυγή. Βρισκόμαστε σε απόσταση μεγάλη από τα τείχη». Όσο βαστούσε ακόμα εκείνο το θυμό του για το βασιλικό Αγαμέμνονα, τόσο και οι Αχαιοί σαν αντίπαλοι πιο εύκολοι σε αυτόν τον πόλεμο. Κι εγώ χαιρόμουν που τη νύχτα την περνούσα μπροστά στα γρήγορα καράβια τους, ελπίζοντας να κάνουμε δικά μας τα αμφικυρτά τους πλοία. Τώρα ωστόσο τρέμω τον άπιαστο γιο του Πηλαία. Έχει ανήμερη καρδιά. Δεν θα θελήσει στον ανοιχτό κάμπο να μείνει στη μέση εδώ, όπου μοιράζουν μεταξύ τους Τρώες και Αχαιοί άγριο το μένος του πολέμου. Τον βλέπω τώρα να παλεύει για το κάστρο μας και τις γυναίκες. Γι' αυτό ας τραβηχτούμε προς την πόλη. Στα λόγια μου πιστέψτε, θα γίνει αυτό που ακούτε. Η νύχτα αθάνατη τώρα σταμάτησε τον άπιαστο γιο του Πηλαία. Αν όμως μας πετύχει και αύριο να είμαστε εδώ, θα μας τσακίσει ορμώντας πάνοπλος.
Και τότε ο καθένας μας θα τον αναγνωρίσει. Σίγουρα θα ήταν τυχερός όποιος θα καταφέρει ξεφεύγοντας να μπει στην ιερή μας τρία. Τους πιο πολλούς από τους τρώες, σκυλιά και γήπες θα τους φάνε. Που να μην έφτανε στα αυτιά μου τέτοιος λόγος. Αν όμως συμφωνήσουμε στα λόγια μου, όσοι κι αν είναι η πίκρα μας, τη νύχτα αυτή μέσα στη σύναξη της πόλης θα βρούμε πάλι το κουράγιο μας. Όπου οι πύργοι, πανύψηλες οι πύλες, καλάρμοστες μακρές γερές τραβέρσες, το κάστρο μας θα προστατέψουν. Αύριο πρωί, με το ξημέρωμα, αρματωμένοι να στηθούμε πάνω στις επάλξεις. Και αλίμονό τους, αν κάποιος φτάσει από τα πλοία εδώ να ανοίξει πόλεμο μαζί μας για την πόλη, γρήγορα θα γυρίσει πάλι στα καράβια, αφού εξοντώσει πρώτα τα μακρόλεμα άλογα, τα τείχη γυροφέρνοντας. Όμως το θάρρος δεν θα βρει στο κάστρο να εφορμήσει και ούτε ποτέ θα το πατήσει. Πιο πριν θα τον σπαράξουν ο κύποδα σκυλιά. Λοξά τον κοίταξε ο κορυφαίολος Έκτορ και άγρια μίλησε. Όχι, Πολυδάμα, αυτά που λες εμένα δεν μου πάνε. Προτείνοντας την πόλη μέσα να γυρίσουμε και εκεί να στριμωχτούμε, ή μήπως δεν χορτάσατε τόσο καιρό στα τείχη μένοντας αποκλεισμένοι. Στα χρόνια εκείνα τα παλιά, την πόλη του Πριάμου ο κόσμος όλος την είχε και την έλεγε πολύ χρυσή, πολύ χαλκή. Μα τώρα πια από τα σπίτια χάθηκαν σκεύη πολύτιμα. Πολλά πουλήθηκαν και έχουν περάσει στη Φυγεία ή στην ωραία Μεωνία, γιατί στο μεταξύ βαριά μας βρήκε η οργή του Δία. Ωστόσο τώρα που του πανούργου Κρόνου ο γιος μου δίνει δόξα εδώ στα πλοία τους Αχαιούς στη θάλασσα να ρίξω, άμυαλε εσύ, μην ξεστομίζεις στο λαό μπροστά τέτοιες σκέψεις, μωρές. Κανείς από τους Τρώες δεν πρόκειται το μέρος σου να πάρει. Δεν θα το αφήσω εγώ. Ελάτε όμως τώρα όλοι να συμφωνήσουμε με ό,τι σας πω. Δειπνήστε πρώτα στο στρατόπεδο, στο λόγο του ο καθένας, το νου σας στις σκοπιές και γρηγορείτε. Κι αν κάποιος από τους Τρώες νοιάζεται πια τόσο πολύ το βιός του, αφού το συμμαζέψει ας το προσφέρει στο λαό. Κοινό αγαθό για φάγωμα. Είναι καλύτερο να το χαρεί ένας δικός παρά οι Αχαιοί. Αύριο πάλι, πρωί, με το ξημέρωμα, θα πάμε αρματωμένοι τον πόλεμο του Άρη να βαστάξουμε μπροστά στα βαθουλά πλεούμενα. Και αν είναι αλήθεια πως ο Αχιλλέας γενναίος σηκώθηκε τώρα στα πλοία, χειρότερα τότε για αυτόν αν ίσως και θελήσει να κάνει την εμφάνισή του. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να πάω πίσω τον κακορίζικο πόλεμο παρατώντας. Θα βγω μπροστά και τότε βλέπουμε τη νίκη ποιος θα την κερδίσει, εγώ ή αυτός. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης δεν χαρίζεται που θανατώνει και εκείνον που σκοτώνει. Έτσι αγορεύω ο Έκτορας και οι Τρώεζοι το κράβγαζαν νύπιοι και μωροί. Τους θόρωσε το νου η Αθηνά Παλάδα, γι' αυτό και πήραν του Έκτορα το μέρος με τη στραβή του γνώμη τον Πολυδάματα κανείς. Κι ας είχε εκείνος το χαστή βουλή σωστή. Μετά δειπνούν μέσα στο στράτευμα. Συνάμα οι Αχαιοί τον Πάτροκλο ολινυχτή στενάζοντας θρυνούσαν. Ανάμεσά τους του Πηλαία ο γιος τον Οδυρμό κανοναρχούσε, απλώνοντας τα αντρόφωνα του χέρια στου φίλου του τα στήθη, βογκώντας σαν λιοντάρι με πλούσια χέτη, που κάποιος άρπαξε τα λιονταράκια του, ελαφοκυνηγός, μέσα σε σύθαμνο, πυκνό, αφημένα, όπου μετά φτάνει και το λιοντάρι παθιασμένο, ψάχνοντας γύρω σε πολλά λαγκάδια του κυνηγού τα χνάρια, μήπως κάπου τον βρει με ξέφρενη οργή. Παρόμοια ο Αχιλλέας, στενάζοντας στους μυρμηδόνες, πήρε να μιλά. Ανάθεμα τη μέρα εκείνη που ξεστόμισα το μάτι ο λόγο,
όταν ενθάρρυνα μες στο παλάτι τον ήρωα Μενίτιο, πως τάχα ο φημισμένος γιος του αφού θα κούρσευε την Τρία, ύστερα πάλι στον οπούντα θα τον έφερνα με λάφυρο ό,τι του άξιζε από τη λία του πολέμου. Δεν συντελεί ο Δίας όμως όλες τις σκέψεις των ανθρώπων. Ήταν δικό μας πεπρωμένο την ίδια γη οι δυο να αιματοβάψουμε στην Τρία εδώ, αφού και μένα δε μου μέλετε γυρίζοντας στο σπίτι να με χαρεί ο γέροντας Πηλέας, μήτε η μάνα μου η Θέτης το χώμα αυτό θα μας δεχτεί. Ωστόσο Πάτροκλε, μετά από σένα θα ταφώ σε αυτή τη γη, αλλά δεν πρόκειται και σένα να σε θάψω προτού να φέρω εδώ τα όπλα του Έκτορα και το κεφάλι του του περήφανου φωνιά σου. 12 παλικάρια των τρώων αναστήματα μπρος στην πυρά σου, θα τους σκόψω το λαιμό, εκδικητής του φόνου σου. Τώρα μου κοίτεσαι στα ορθό κεράρμενα και γύρω σου τροάδες βαθύ κόλπες γυναίκες του Δαρδάνου νύχτα και μέρα θα σε κλαίν χύνοντας μαύρο δάκρυ. Αυτές που εμείς παλεύοντας τις πήραμε με βία και με δόρη, πόλεις πορθώντας πλούσιες ανθρώπων που πεθαίνουν. Είπε και αμέσως στους συντρόφους ο θείος Αχιλλέας φώναξε να στήσουν τρίποδο μεγάλο στη φωτιά, όπου το γρηγορότερο τον Πάτροκλο από το ματωμένο λίθρο να αποπλύνουν. Και εκείνοι ευθύς στείνουν το τρίποδο με το λεβέτι του λουτρού στη λαμπερή πυρά, το γέμισαν νερό, έβαλαν από κάτω ξύλα για να καίνε, τύλιξε η φλόγα την κοιλιά του τρίποδα και το νερό άρχισε να δερμαίνεται. Όταν πια κόχλασε μέσα στο γυαλιστερό μπακύρι, τότε τον έλουσαν, τον άλυψαν με λάδι και τις πληγές του σκέπασαν με 9χρονη αλήφη. Αφού τον ξάπλωσαν στο στρώμα, τον κάλυψαν με μαλακό σεντόνι από τα πόδια στο κεφάλι και έριξαν πάνω του ένα σάβανο λευκό. Όλη τη νύχτα οι μυρμηδόνες γύρω από τον άπιαστο Αχιλλέα τον Πάτροκλο θρηνούσαν και βογκούσαν. Και τότε ο Δίας στην Ήρα μίλησε, τέρι του και αδερφή. Το πες και το έκανες, Ήρα, με τα μεγάλα μάτια, δεσποσίνη. Ξεσήκωσες τον Αχιλλέα ο κήποδο όσο κανείς, σαν πως εσύ να έχεις γεννήσει τους μακρομάλιδες αργίτες. Ανταποκρίθηκε η Ήρα, σεβαστή μεγαλομάτα. Ω γε του Κρόνου φοβερέ, τι λόγος πάλι είναι αυτός που λες? Μπορεί και άνθρωπο σε άνθρωπο να κάνει ό,τι ποθεί, που είναι φνητός και δεν στοχάζεται νοήματα βαθιά. Και πώς εγώ που λογαριάζομαι η ανώτερη από τις θες, για δύο λόγους. Πρώτον από γένα, και ύστερα όπως το ομολογούν οι πάντες, τέρι σου είμαι. Και εσύ τους αθάνατους όλους κυβερνάς. Πώς γίνεται λοιπόν να μην μπορώ στους τρόες που μισώ να προκαλέσω το χαμό? Ενώ σου αυτοί συνομιλούσαν, η Θέτης αργυρόλευκη έφτανε πια στο σπιτικό του ηφαίστου. Χάλκινο, ανάλακτο, λαμπρό, ξεχώριζε από τον άλλον αφανάτον. Το είχε κάνει ο ίδιος ο χολός Θεός. Τον βρήκε κάθιδρο να μαστορεύει με τα φυσερά του βιαστικός. 20 τρίποδες τους έφτιαχνε συνάμα να στέκουν ένα γύρο στις στέρεες αίθουσα στους τοίχους. Στου καθενός τον πάτο ρόδες χρυσές συνάρμοζε για να μπορούν αυτόματα να μπαίνουν στις συντροφιές και πάλι πίσω να γυρνούν στο σπιτικό του. Θαύμα και χάρμα των ματιών. Ήταν στο τέλος της δουλειάς του, έλειπαν μόνο κάτι στολισμένα αυτιά, μα αυτά καταγινόταν χτυπώντας τους αρμούς.
Κι όπως εκείνος τα μαστόρευε με τη σοφή του τέχνη, φάνηκε να έρχεται αργυρόλευκη η θέτης. Πρόλαβε και την είδε ωραία η Χάρης. Με το λεπτό μαγνάδι την είχε ο πασίγνωστος χολός θεός γυναίκα του. Της έσφιξε αυτή το χέρι, της μίλησε με το όνομά της. Ποιος λόγος θέτιδα μακρόπεπλη στο σπιτικό αυτό σε φέρνει, σεμνή και αγαπημένη? Δεν το συνήθιζες άλλη φορά? Πέρασε μέσα ωστόσο να σε φιλοξενήσω. Μιλώντας την οδήγησε η ωραία θεά, τη βάζει πρώτα να καθίσει σαν σιμοκάρφο το θρονί όμορφα στολισμένο, με υποπόδιο σκαμνή. Μετά τον ύφεστο φωνάζει περίφημο τεχνίτη, λέγοντας: «Ύφεστε πρόβαλε, η θέτης έχει την ανάγκη σου». Ανταποκρίθηκε τεχνίτης φημισμένος ο χολός θεός: «Ήρθε αλήθεια εδώ η ακριβή μου σεβαστή θεά, που με έχει σώσει κάποτε από τη συμφορά, τότε που έπεφτα από ψηλά τιμωρημένος? Αιτία η μάνα μου η ξεδιάντροπη που πήγε να με κρύψει γιατί ήμουν κουτσός? Θα ήταν αβάσταχτη η πόνη μου αν δεν με είχε υποδεχθεί στον κόρφο της ηθέτης, μαζί και η ευρυνόμη η θυγατέρα του παλήρου ωκεάνου. 9 χρόνια ολόκληρα κοντά τους χάλκευα πολλά περίτεχνα κοσμήματα, πόρπες, γυριστά βραχιόλια, ωραία περιβέρεα, σκουλαρίκια, χωμένος σε βαθιά σπηλιά, και έρεε γύρω μου του ωκεανού το ρέμα, βροντόλαλο, αφρισμένο, απέραντο. Άλλος κανείς θεός ιθνητός δεν ήξερε που ήμουν. Η ευρυνόμη μόνον και η θέτης, αυτές που μέσωσαν. Τώρα λοιπόν που ήρθε εκείνη στο δικό μου σπίτι, οφείλω με το παραπάνω το χρέος να ξοφλήσω. Έσωσε τη ζωή μου η θέτης η καλήκομη. Αλλά και εσύ κοίτα να τη φιλέψεις με ό,τι τώρα σου βρίσκεται καλύτερο. Ωστότου εγώ μαζέψω τα φυσερά και τα άλλα συνεργά μου», είπε, και από τα μόνη του κουτσένοντας σηκώθηκε, πελώριος, σαγίγας, σέρνοντας τις αδύνατες του κνήμες. Τα φυσερά και τη δουλειά όλα τα σύνεργα τα τράβηξε από τη φωτιά και τα σημάζεψε σε μια αργυρή κασέλα. Με ένα σφουγγάρι σκούπισε μετά το πρόσωπο, τα χέρια, το δυνατό του σβέρκο, το μαλλιαρό του στήθος. Δύθηκε το χιτώνα, πιάνει στο χέρι του και το ραβδί, και έτσι προχώρησε κουτσένοντας. Έτρεχαν δίπλα του δυο βάγες, τον κύρι τους ανακρατώντας, χρυσές, με ζωντανές κοπέλες απαράλλακτες. Έχουνε μέσα τους αυτές μυαλό, μιλιά και δύναμη. Οι αφάνατοι τους έβαλαν τις τέχνες τους στη γνώση. Και τότε πρόθυμα τον κύρι τους βαστούσαν, οπότε αυτός γλίστρισε και κάθισε πλάι στη θέτιδα σε λαμπερό φρονί. Της έσφιξε το χέρι, την προσφώνησε, της λέει: «Θέτη μακρόπεπλη, σαν τι σε φέρνει εδώ στο σπιτικό μου, σεμνή και αγαπημένη? Άλλη φορά δεν το συνήθιζες. Μίλα και πες τι έχει ο νους σου. Εγώ είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι αγαπάει η ψυχή σου, φτάνει να τον μπορώ και να μπορεί να γίνει». Ανταποκρίθηκε η θέτης, χύνοντας μαύρο δάκρυ: «Ήφεστε, δες, από όλες τις θεές που ζουν στον Όλυμπο, ποια έχει ζήσει μέσα της τόσες πίκρες φαρμακερές? Μόσες ο Δίας, γιος του Κρόνου, πότισε εμένα που τόσο βασανίζομαι. Από τις άλλες νηριίδες, εμένα μόνο με ζευγάρωσε μάντρα θνητό με τον Πηλέα, του Αιακού το γιο. Και βάσταξα μαζί του να πέσω στο κρεβάτι δίχως να το θέλω. Εκείνος τώρα σε θλιβερά γεράματα στο σπίτι μέσα σέρνεται, όμως σε μένα έλαχαν άλλα χειρότερα. Μαζί του γέννησα ένα γιο που τον ανάθρεψα ήρωα σωστό και πρώτο. Ψήλωνε σαν γλονάρι τρυφερό, και εγώ που τον ανάστησα σαν δέντρο θαλερό στην άκρη του περιβολιού, εγώ τον έστειλα με πλοία αμφίκυρτα να πάει στην Τρία να πολεμήσει με τους Τρώες. Όμως αλίμονο, ξανά δεν θα τον δω στο πατρικό του σπίτι να γυρίζει. Όσο μου είναι ακόμα ζωντανός και βλέπει λίγου φως, πονά και βασανίζεται, και εγώ δεν βρίσκομαι στο πλάι του να τον συντρέξω.
την κόρη πάλι εκείνη που ξεχώρισαν οι γη των Αχαιών, τιμητικό του γέρας, μέσα από τα χέρια του την πήρε ο ηγεμόνας, Αγαμέμνον. Κι όσο εκείνος έλειωνε από τον καημό του, τους Αχαιούς οι Τρώες είχαν άσχημα στριμώξει στις πρίμνες πάνω και δεν τους άφηναν έξω να βγουν. Στο μεταξύ το γιο μου τον νικέτευαν αργίτες, γέροντες, δώρα πολλά του έταζαν, πολύτιμα, όμως αυτός αρνιόταν να τους σώσει από το χαμό. Δίνει μόνο τον Πάτροκλο με τα δικά του όπλα. Κι έτσι τον έστειλε να πολεμήσει μαζί με άλλους πολλούς. Όλη τη μέρα πολεμούσε. Στις πύλες που τις λένε σκεές. Για αυθημερών θα το κυρίευαν τις τρία στο κάστρο, αν ο Απόλλωνας δεν σκότωνε αυτόν που χάλασε πολλούς, τον άλκημο γιο του Μενίτιου, μες στους προμάχους, δίνοντας δόξα και τιμή στον Έκτορα. Γι' αυτό τώρα κι εγώ έφτασα ως εδώ, στα γόνατά σου να προσπέσω, αν ήθελες να δώσεις στο κύμωρό μου αγόρι ασπίδα, κράνος, όμορφες κνημίδες να αρμόζουν στα σφυρά και βέβαια θώρακα. Τον έχασε αυτόν που είχε ο πιστός του φίλος από τους Τρώες δαμασμένος, και τώρα ο γιος μου σέρνεται στο χώμα φαρμακωμένος. Αμέσως της απάντησε ο φημισμένος ο χολός θεός: κάνε κουράγιο, μην αφήνεις αυτή την έγνοια να σε βασανίζει. Μακάρι να μπορούσα και από τον άθλιο θάνατο μακριά να τον κρατήσω, όταν η μαύρη μοίρα θα τον βρει. Όμως τα ωραία όπλα από μένα θα αποκτήσει, τέτοια που ο κόσμος όλος, όποιος τα δει, θα μείνει με ανοιχτό το στόμα, είπε. Και την άφησε, γυρίζοντας τα φυσερά του, που τα στρέψε στη φλόχα, έβαλε να δουλεύουν. 20 φυσερά μαζί φυσούσαν στα καμίνια, βγάζοντας δυνατό κάθε λογής αέρα. Πότε για να τον παραστέκουν πάνω στη βιασύνη του, πότε όπως βόλευαν τον ύφεστο το έργο του να αποτελειώσει. Έριξε πρώτα στη φωτιά χαλκό, ακατάλυτο, κασίτερο, χρυσό και ασήμι. Μετά στο ξύλο ακούμπησε μεγάλο αμόνι, με το ένα χέρι πιάνει τη δυνατή βαριά, με τ' άλλο τη μασιά χουφτώνει. Πρώτα πήρε να φτιάχνει την ασπίδα, μεγάλη, στιβαρή, περίτεχνη. Γύρω της πέρασε τριπλή στεφάνη λαμπερή, από όπου κρέμασε λουρί ασημένιο. Έστρωσε στην ασπίδα 5 φύλλα απανωτά. Με τη σοφή του τέχνη χάραξε στη ράχη παραστάσεις. Σχημάτισε εκεί τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο ακαταπώνητο, γεμάτη τη σελήνη, εκεί και τους αστερισμούς, την Πούλια, τον Ορίωνα, τον Ταύρο και την Άρκτο, που αλλιώς τη λένε και αμάξι, όπου γυρίζοντας καραδοκεί πάντοτε τον Ορίωνα, και μόνη αυτή δε χαίρεται με τα λουτρά του ωκεανού. Φτιάχνει και 2 πολιτείες ωραίες για αθνητούς, όπου ιστόρισε γάμους και γλέντια, νύφες που με λαμπάδες φλογισμένες από το σπίτι να τις παίρνουν να τις γυρίζουν στην πόλη, να ακούγονται στους δρόμους νηφιάτικα τραγούδια, νέοι να χορεύουν πηδώντας στον αέρα και ανάμεσά τους να παίζουν οι φλογέρες και οι κιθάρες, μπροστά στις πόρτες στημένες οι γυναίκες να δείχνει κάθε μια το θαυμασμό της. Στην αγορά κόσμος πολύ συγκεντρωμένος, είχε ξεσπάσει ένας καυγάς ανάμεσα σε 2 άντρες, μαλώνοντας για την εξαγορά κάποιου που είχε σκοτωθεί. Φώναζε ο ένας και πενευόταν μπροστά στους άλλους πως είχε το χρέος του ξοφλήσει, ο άλλος πως δεν πήρε φράγκο, και τώρα οι 2 τους γύρευαν να πάνε σε δικαστή αυτός να αποφασίσει, ο κόσμος μοιρασμένος μισή-μισή σε συμπαράσταση, και οι κήρυκες να προσπαθούν πως να τους συγκρατήσουν. Στο μεταξύ οι γέροντες στον ιερό περίβολο είχαν καθίσει σε πεζούλια πέτρινα, όπου ένας-ένας, κρατώντας το ραβδί, έβγαζε την απόφασή του. Στη μέση, ακουμπισμένα 2 τάλαντα χρυσού για να δοθούν σε όποιον δικάζοντας θα αγόρευε πιο δίκαια. Στην άλλη πόλη, ολόγυρα είχαν στρατοπεδεύσει 2 στρατοί, λάμποντας μες στην αρματοσιά τους.
Ήταν ωστόσο δίβουλη η βουλή τους. Ή να την καταστρέψουν ή να μοιράσουν στα δυο όλα της τα αγαθά, όσα το ωραίο κάστρο φύλαγε μέσα του. Όμως δεν έλεγαν να συμφωνήσουν και στα κρυφά εξοπλίζονταν. Στα τείχη πάνω, προστατεύοντας, είχαν στηθεί γυναίκες και μικρά παιδιά και όσοι τους βάριναν τα γυρατιά. Οι άλλοι όμως προχωρούσαν και άνοιγαν δρόμο στον καθένα ο Άρης και η Αθηνά Παλάδα, ολόχρυσοι κι οι δυο, ντυμένοι στα χρυσά, ωραίοι και ψηλοί, ξεχώριζαν μέσα στα όπλα τους όπως μονάχα ξεχωρίζουν οι θεοί. Μπροστά τους οι θνητοί υπολείπονται. Σαν έφτασαν όπου τους τέριαζε να στήσουν το καρτέρι στο ποτάμι, εκεί που πήγαιναν όλα τα ζωντανά να ποτιστούν, πήγαν και κάθισαν ζωσμένοι χάλκινα όπλα. Πιο πέρα από τους άλλους, στημένοι δύο σκοποί, περίμεναν να δουν πότε θα έρθουν τα πρόβατα και βόδια ελικοκέρατα, που κιόλας φάνηκαν μπροστά και έρχονταν πίσω ανέμελοι οι βοσκοί παίζοντας τις φλογέρες. Δεν έβαζαν στο νου τους το κακό. Πρόλαβαν όμως και τους χύμιξαν αυτοί. Αμέσως πήραν να αποκόβουν τα βόδια από τις αγέλες και από τα κοπάδια ασπρόμαυρα ωραία αρνιά, σκοτώνοντας συνάμα τους βοσκούς. Οπότε οι άλλοι, ακούγοντας την τόση ταραχή στα βόδια, μπροστά στη σύναξή τους μαζεμένοι, πηδούν με μια στα μάξια, ανοίγουν δρόμο με τα οκίποδα άλογα και γρήγορα τους φτάνουν. Εκεί, στου ποταμού της Όχθες, στείνοντας μάχη πολεμούν, ρίχνοντας μεταξύ τους χάλκινα κοντάρι. Κατά μέσα τους κυκλοφορούσαν οι αίρις και η ταραχή, του χάρου η μοίρα κρατώντας ζωντανό τον ένα μόλις λαβωμένο, τον άλλο αλάβωτο, κάποιο νεκρό τον έσερνε από το πόδι, στους ώμους της φορώντας φόρεμα βαθικόκκινο από το αίμα των ανδρών. Έσμιγαν και χτυπιούνταν μεταξύ τους, τραβώντας τα κουφάρια των νεκρών, λες και ήταν ζωντανοί θνητοί. Χάραξε εκεί και ένα χωράφι αφράτο, παχιά η γη, πλατιά, τριπλά οργωμένη. Ολόγυρα οι γιοργοί, πολλοί, πήγαιναν και έφερναν οργώνοντας καθένας το ζευγάρι του. Κάθε φορά που γύριζαν, στου χωραφιού την άκρη φτάνοντας, κάποιος του σήμωνε και έδινε στο χέρι καθενός μια κούπα με γλυκό κρασί. Και αυτοί στα βλάκια τους ξαναγυρνούσαν, οργώνοντας βαθιά το χώμα, θέλοντας να φτάσουν πέρα στου χωραφιού την άκρη. Και η γη οργωμένη πίσω τους φάνταζε μαύρη κι ας ήτανε χρυσή. Θαύμα της τέχνης του ύφεστου μεγάλο. Έβαλε πάνω και ένα βασιλικό χωράφι με δουλευτές που φέριζαν στα χέρια τους κρατώντας κοφτερά δρεπάνια. Άλλα δεμάτια έπεφταν στο χώμα απανωτά, άλλα τα δέναν δεματοδετήρες με σχοινιά χειρένια. Τρεις τα δεμάτιζαν με μαστοριά και πίσω έπιαναν αγόρια τα δεμάτια, τα κουβαλούσαν στην αγκαλιά τους και αράδα τα δίναν στους πίσω. Αμίλητος ο βασιλιάς, με το ραβδί στο χέρι, στημένο στο όρχομα, έβλεπε και χαίρονταν μέσα του βαθιά. Πιο πέρα, οι κήρυκες κάτω από δρύ το γεύμα ετοίμαζαν. Ένα μεγάλο βόδι σφάζοντας, τώρα το φρόντιζαν για να ψηθεί, ενώ οι γυναίκες ζήμωναν άφθονο το λευκό κρυθάλευρο να φάνει θεριστές. Έβαλε εκεί και ένα μεγάλο αμπέλι, σταφύλια φορτωμένο, χρυσό και ωραίο. Μαύρα τσαμπιά πάνω να κρέμονται και κάτω στη σειρά διχάλες ασημένιες στείλωναν τα κλίματα. Άνοιξε και από τις δυο μεριές χαντάκι από σμάλτο και γύρω σήκωσε φράχτη από καλάι. Ένα μονάχα μονοπάτι έβγαζε στα μπέλη που το έπαιρναν κάθε φορά οι τριγητές για να τριγίσουν. Κοράσια, κέφιδι, πασίχαρη, μέσα πλεχτά κοφίνια κουβαλούσαν τον γλυκό καρπό και εκεί στη μέση ένα αγόρι, γλυκά χτυπώντας την ψηλόφωνη κιθάρα του, με πεντακάθαρη φωνή τραγούδαγε τον Λίνο. Ωραίο τραγούδι. Οι άλλοι γύρω ακολουθούσαν
όλοι μαζί, φωνάζοντας και τραγουδώντας, χόρευαν και χτυπούσαν με τα πόδια τους τη γη. Φτιάχνηκε αγέλη με ορθοκέρατα γελάδια. Ήταν τα βόδια καμωμένα από χρυσάφι και κασίτερο, που μουκανίζοντας από το μαντρί έβγαιναν βιαστικά για να βοσκήσουν πλάι σε ποτάμι βοερό, δίπλα σε λιγερά καλάμια. Χρυσοί οι τέσσερις βοσκοί που πήγαιναν μαζί με τα γελάδια, 9 τα οκίποδα σκυλιά που τους ακολουθούσαν. Όμως αγριεμένα δυο λιοντάρια μέσα στα πρώτα βόδια έπιαναν έναν ταύρο που μουκάνιζε, και όπως τον έσερναν ακούγονταν ως πέρα το μουκανιτό του. Έτρεχαν πίσω τους οι έφηβοι βοσκοί και τα σκυλιά, όμως πρόλαβαν τα λιοντάρια και ξεσκίζουν το δέρμα του μεγάλου ταύρου, το μαύρο αίμα του ρουφώντας, καταβροχθίζοντας τα σπλάχνα. Άδικα οι τσομπάνοι, τα γρήγορα σκυλιά τσινούσαν να ριχτούν, αυτά αντί να τα δαγκώσουν στέκονταν πλάι στα λιοντάρια και μόνο γάβγιζαν. Ύστερα φεύγαν πίσω. Βάζει εκεί και ένα μεγάλο βοσκοτόπι ο ξακουστός κουτσός. Με στην ωραία λαγκαδιά να βόσκουν πρόβατα λευκά και πλάι οι στάνες, τα καλύβια και μάντρες και παστές. Σκάλισε ακόμη και ένα χωροστάσι ο ξακουστός χολός, όμοιο με εκείνο που παλιά έστησε ο Δέδαλος μες στην απλόχωρη Κονοσό, στην Καλλιπλόκα μια Αριάδνη χάρισμα. Εκεί αγόρια ανήπαντρα και απείραχτα κορίτσια με πολλά πρικιά το είχαν ρίξει στο χορό, πιασμένα μεταξύ τους χέρι-χέρι, φορώντας τα κορίτσια διάφανο λινό, τα παλικάρια καλοήφαντους χιτώνες που ποτισμένοι απαλά με λάδι γυάλιζαν, οι κόρες με πλεγμένα στεφάνια στο κεφάλι, οι κούροι κρατώντας μαχαίρια χρυσαφένια με λουριά ασημένια. Όλοι τους χόρευαν ανάλαφρα με πόδια ασκημένα, σαν όταν δοκιμάζει τον τροχό του κεραμέας, καθιστός να δει αν γυρίζει εύκολα, άλλοτε πάλι σε σειρές τρέχοντας αντικρίζονταν. Πολύς ο κόσμος γύρω τους, στημένος τον όμορφο χορό τους χαίρονταν. Στο πλάι ο θείος Αηδός με την κιθάρα του στο χέρι τραγουδούσε, ενώ στη μέση αρχίζοντας το πανηγύρι έκαναν τούμπες στον αέρα δύο ακροβάτες. Χάραξε τέλος την αέναη ροή του ωκεανού στεφάνι ακρινή της στέρεης ασπίδας. Όταν πια τέλειωσε με τη μεγάλη αυτή και στιβαρή ασπίδα, μαστόρεψε το θώρακα πιο λαμπερό και από τη λάμψη της φωτιάς. Μετά φτιάχνει βαρύ το κράνος, καλά αρμοσμένο στους κροτάφους, ωραίο, περίτεχνο, με ένα χρυσό λοφείο στην κορφή του. Τέλος φτιάχνει και τις κνημίδες από καλάι ευλίγιστο. Αφού αποτέλειωσε τα όπλα όλα, ο ξακουστός χολός τα πήρε και τα απίθωσε μπροστά στη μάνα του Αχιλλέα, που σαν γεράκι πήδηξε από το χιονισμένο Όλυμπο, κρατώντας όπλα που λαμποκοπούσαν δοσμένα από τον ύφεστο. Με γελάσαν, με γελάσανε τα πουλιά. Με γελάσαν, με γελάσανε τα πουλιά. Με γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια με. Γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια. Με γελάσαν,
Με γελάσανε τα πουλιά, με γελάσανε τα πουλιά, μου παν δε θα πεθάνω. Με γελάσανε τα πουλιά, μου παν δε θα πεθάνω. Και φτιάσα το κεφτιά σαν το σπιτάκι μου. Και φτιάσα το σπιτάκι μου ψηλότερο από τα άλλα. Και φτιάσα το σπιτάκι μου ψηλότερο από τα άλλα. Με 7, 8, με 7, 8 πατώματα. Με 7, 8 πατώματα, με 60 παραθύρια. Με 7, 8 πατώματα, με 60 παραθύρια. Στο παράθυρι, στο παράθυρι καθούμε. Στο παραθύρι καθούμε, στους καμπούς αγναντεύω. Στο παραθύρι καθούμε, στους καμπούς αγναντεύω. Βλέπω το χα, βλέπω το χαρό να έρχεται. Βλέπω το χα, βλέπω το χαρό να έρχεται. Βλέπω το χαρό να έρχεται, πας τα λόγω καβάλα. Βλέπω το χαρό να έρχεται, πας τα λόγω καβάλα. Ομήρου Ηλιάς. Μετάφραση Δημήτρης Μαρονίτης. Ήταν η ραψοδία Σίγμα. Ερμηνεία Ελένη Κοκκίδου. Σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννης Καλαβριανός. Ζωντανή ηχογράφηση από την αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου στις 17 Φεβρουαρίου 2011.